Ξημερώματα. Μετά τις 6, δεκάδες μέλη της αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Ενταλμάτων, του Λαμού Προλήψεως Εγκλημάτων Λευκωσίας και της ομάδας Ζήτα φτάνουν στο χώρο του υποδρόμου και αρχίζουν ελέγχους στοιχείων ταυτότητας μεταξύ των θαμώνων. Σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν 15 πρόσωπα για τα οποία εκκρεμούσαν συνολικά 27 εντάλματα για εξώδικα και άλλα πρόστιμα. Τα όσα διαδραματίστηκαν προκάλεσαν την οργή πολιτών, οι οποίοι βρίσκονταν σε καφενείο στο χώρο του υποδρόμου. Είπαμε να πληρώνει ο κόσμος, αλλά υπάρχουν πολύ καλύτεροι τρόποι. Όταν κάθεσαι στον καφενέ, ταυτότητα από αυτόν. Φέραν τις κλούβες, τα δούτα σου, λέει ο κόσμος, τι γίνεται. Τα εντάλματα τα οποία αφορούσαν είτε κοινωνικές ασφαλίσεις, είτε εξώδικα ή οτιδήποτε άλλα πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι οι ενέργειες είναι αδερφασμένες. Ήρθα εδώ μια αστυνομία, εδώ και γυρούσε κάτω, πήραν μέσα άλλοι, επικαιρώσαν άλλοι. Έχει που χρωστούσαν και εμπειρονούσαν. Έκαμε μια επιδρομή αστυνομία να δει ποιοι που κρατούν και εμπειρονούσαν. Η επιχείρηση κράτησε σχεδόν 3 ώρες και όπως μας αναφέρθηκε από την αστυνομία και τα 27 εντάλματα που εκκρεμούσαν τακτοποιήθηκαν με το ποσό που εισέπραξαν οι αστυνομικοί να αγγίζει τις 7.000 ευρώ.